Γεια σας παιδιά, Σαρατόπουλος Φίσινγκ, ψάρεμε πάλι από Αστακό. Πρέπει να κάνουμε λίγο γρήγορα γιατί ήδη έχει αρχίσει και η χτόνι μας πήρε ώρα σήμερα. Έχουμε ρίξει, θα ξεκινήσουμε ψάρεμα με μολοδόλι, κριτσιμαδάκι, κάβουρα ερημίτη δηλαδή, πορφύρα. Θα δοκιμάσουμε και λίγο σηκώτη από κότα. Καθώς επίσης θα βάλουμε και λίγα superworm, να δούμε τι γίνεται. Κλασικά όπως πάντα δεν αλλάζει κάτι, απλά επειδή μας παίρνει λίγο η ώρα να ξεκινήσουμε. Μιλάμε μετά στη συνέχεια. Θα βάλουμε ένα δόλμα με παιδιά σκοτάκι για να δοκιμάσουμε και εδώ τι κάνει. Σίγουρα κάνει, αλλά το τι κάνει. Βλέπετε, σηκώτη. Παιδιά, το τσιτσούλι εδώ είναι ό,τι πρέπει, αλλά επειδή δεν βρήκαμε θα βάλουμε κατεψυγμένο. Ο Θοδωρής, επειδή είναι πάρα προνοητικός, ό,τι κατσιμάμε αλλά του μένουν, ή τσιτσούλια ή δολωματάκια, από ψαρέματα που δεν πήγε τα καλόγησε ή απλά δεν έπιασε κάτι, τα βάζει στον καταψύκτη και τα έχει για την επόμενη φορά. Αν το τσιτσούλι το δολώσετε, το καταψύξετε φρέσκο, ζωντανό δηλαδή, την ώρα που θα το περνάτε στο τέτοιο, στο αγκίστρι σας, θα λες να το περνάτε ζωντανό. Το βλέπετε? Αυτό έχει 4 εβδομάδες καταψυγμένο. Η έκπληξη της ημέρας, παιδιά, θα είναι super worm που έφερα. Για να δούμε και τι κάνει και αυτό στα αλμυρά νερά. Παρά είναι κινητικό, παρά είναι ζωηρό. Οκ. Super worm. Και στα δύο τα τέτοια που έχουμε εδώ πέρα, παιδιά, τα καμουφλάζια που τα λέμε, θα βάλουμε κριτσιμαδάκι. Και είναι και ζωντανό το κριτσιμαδάκι αυτό. Έχω και κάτι ψυγμανάκι από αυτά, τα κρατάμε και αυτά. Κατά αυτόν τον τρόπο. Επιστημονική ομονομονή. Κοινή ονομασία κάβουρα ερημίτης. Εδώ, παιδιά, γίνεται μήλος και κάνουν γοφάρια από εδώ από κάτω. Έχουν ξεψαρίσει σαρδέλα τα καΐκια. Όλα αυτά τα άσπρα που βλέπετε εδώ είναι σαρδέλα. Τα βλέπετε? Εδώ από κάτω γίνεται μήλος. Είδα δύο. Όπω, εδώ. Άτα. Γίνεται χαμός. Μέχρι στιγμής. Να το δω κι άλλο. Γίνεται πόλεμος εδώ, παιδιά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει κάτι καλό γιατί γίνεται αυτό το χάλι εδώ πέρα. Παίζουν τα ψάρια. Είδα δύο γουφάρια τα οποία ήταν τέρατα. Εκεί πίσω γίνεται χαμός κάτω. Εκεί πέρα. Εδώ, παιδιά, κυνηγάνε τέρατα γουφαριά. Εδώ. Γίνεται μήλος. Αλλά τι να το κάνω άμα δεν έχω σύρμα εδώ πέρα να τα λιανίσω. Εδώ γίνεται πόλεμος. Από εδώ. Άτα. Γίνεται πόλεμος, παιδιά. Στην κυριολεξία πόλεμος. Για να δούμε λίγο παραπάνω. Το ένα που είδα ήταν... Όπο. Εδώ. Γίνεται πόλεμος. Βγαίνουν από κάτω και βουράνε τη σαρδέλα σαν να μην υπάρχει αύριο. Εδώ κοιτάτε.
και λαβράκια και γουφάρια. Πρώτη φορά τα έχω δει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι πιάνει η κάμερα. Αλλά τι να το κάνει άμα δεν έχει σύρματα. Παράμαλο σύρμα. Εδώ κοιτάτε. Κοιτάξτε εδώ πόσο σαρδέλα έχει. Παιδιά, γίνεται συντέλεια από τα γουφάρια. Το πιο μικρό γουφάρι που είδα ήταν γύρω στα 2 κιλά και το πιο μεγάλο που είδα εδώ πέρα που έβγαλε τη ράχη το επάνω ήταν σαν δελφίνι. Τρελάθηκα μόλις τώρα. Και δεν έχω σύρμα. Δεν έχω σύρματινο παράμαλο. Έφαγα το βαλιτζάκι γύρω. Γίνεται μήλος εδώ. Έχουν πέσει γουφάρια και λαβράκια μικρά από μισό κιλό και πάνω και κάνουν πάρτι. Το ένα τρώει το άλλο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η βραδιά, παιδιά. Δεν... Τα ακούσατε? Τα ακούσατε? Λες και έκανε βουτιά, παιδί. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η βραδιά σήμερα. Για να δω, θα πιάσω πριν εδώ. Εδώ κατακούω. Μικρά είναι αυτά. Μικρά. Εδώ ακούγεται. Εδώ ακούγεται πόλεμο. Εδώ. Να τα. Εδώ. Εδώ παιδιά, να δούμε θα πιάσουμε τίποτα τώρα εδώ πέρα. Για να δούμε εδώ. Στο πιο ανοιχτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι πιάνει η κάμερα, παιδιά. Εδώ πέρα έχει πάντως ψάρια, γίνεται μήλος. Λες και έκανε βουτιά μικρό παιδί από το καΐκι ήταν τώρα το τελευταίο που πήδηξε. Τέτοιο ψάρι, τόσο ψάρι παιδιά δεν το έχω ξαναδεί εδώ πέρα. Θα πάμε μια προς τα πάνω να δούμε τι άλλο θα πιάσει. Να το, μικρό λαβράκι εκεί. Μικρό. Πέρα εκεί γίνεται πόλεμος. Εκεί, να τα. Να τα παιδιά. Γίνεται πόλεμος. Εδώ θα παίξει τίποτα. Τι να ψαρέψω εδώ πέρα. Να το. Κάτι περνάει από εδώ, να το, εκεί πέρα. Εκεί. Κάνα μισό κιλό αυτό, να το πάει πέρα. Δεν ξέρω τι πιάνει το κολοτηλέφωνο. Να το εδώ, πηδάει κι άλλο εδώ, τρώει. Να το. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Κοιτάξτε εδώ πόσο σαρδέλα είναι, 200 κιλά σαρδέλα εδώ μπροστά. Είναι δυνατόν να μην μαζεύει τόσο ψάρι. Κοιτάξτε. Εδώ γίνεται πόλεμος. Τρεις η ώρα παιδιά και δεν έχουμε πάρει ούτε λέπη. Ούτε λέπη. Ρίχνω μέσα κριτσιμαδάκι, κάβουρα ερημίτη και τον βγάζω πάλι έξω και είναι πάνω. Ούτε στάρι δεν κυκλοφορούν. Είναι εδώ πέρα τα θηρία, φέρνουν γύρες από την από εδώ μεριά. Και λογικά πρέπει να έχει και από εδώ μπροστά που ψαρεύω εγώ, δηλαδή από την πίσω μεριά εδώ πέρα που είναι τα καϊκιά που ξεψάρισαν. Και λογικά πρέπει να έχει και από εδώ μπροστά που ψαρεύω. Και δεν κουνιέται φύλλο. Αγγελόπουλος ψάρεμα το λέω εγώ αυτό. Σαν ταινία το Αγγελόπουλο, ένα τοπίο 40 λεπτά, 50. Τώρα παιδιά δύο εκδοχές παίζουν. Ή έχουν πιάσει όλα τα ψάρια και έχουν βγει παραλία τελείως έξω, μιλάμε στο μισό μέτρο νερά και στο μισό πόντο νερό, για να γλιτώσουν εδώ πέρα από τα γουφάρια που γίνεται πόλεμος, ή έχουν πιάσει τόσο βαθιά, δεν υπάρχει περίπτωση να τραβήξει, ούτε με δορυφόρο δεν τα βρίσκουν εκεί πέρα. Εδώ πηδάνε τα γουφάρια και τα λαβράκια, λες και είναι δελφίνια. Και εκτός αυτού, θα πει κάποιος, γιατί δεν ρίχνεις τώρα να πάρεις κανένα γουφάρι. Τι να ρίξω να πάρω ρε παιδιά εδώ πέρα, ούτε σειρματόσκηνο έχω μαζί μου, να φτιάξω για να ρίξω με σαρδέλα. Και πες ότι πάρει γουφάρι εδώ πέρα, έχει τόσους σκάβους μέσα και τόσα παλιά δίχτυα,
από αυτή την πλευρά εδώ πέρα, από τα καΐκια εδώ πετάνε, γίνεται χαμός, που ό,τι και να πάρεις και σπάρω να πάρεις, δεν υπάρχει περισσότερο να βγάλεις έξω, θα τυλιχτεί, θα πιαστεί. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Εκεί σε ένα σημείο έχει μέχρι βάρκα βουλιαγμένη μέσα και από πάνω πάει και παρκάρει καΐ κι άλλο. Δεν γίνονται αυτά εδώ πέρα. Από εδώ δεν βγαίνει ψάρι. Εκτός αν έχω βάρκα, είμαι, το πάρω εδώ και μόλις το πάρω φύγω με τη βάρκα πίσω, το τραβάω λες και είναι σακί με πέτρες, το βγάλω από τους σκάβους και από τα καραβόσκινα και το πάρω. Εγώ τώρα παιδιά δεν μπαίνω στη διαδικασία να φύγω από εδώ να πάω παραλία να κάνω δοκιμή, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ξεστήσω όλο αυτό εδώ πέρα την πρίκα που έχω φέρει εδώ πέρα. Επομένως πάμε έτσι μέχρι το πρωί και βλέπουμε. Άρχισα και από εδώ τα όργανα, παιδιά. Παίζετε και από εδώ τα γοφάρια τώρα. Δεν λέει για φευγούλα, δεν λέει για πολλά. Κοιτάξτε λίγο. Μπορεί να ρίξουμε το φακό να δείτε τι θα γίνει. Άρα εδώ, παιδιά. Το βλέπετε. Χαμός. Εδώ τα ίδια. Μαγκές, έκλασε νύφη, σκόλασε ο γάμος, όπως λένε και στο Αγρίνιο. Δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιούν αυτή την εκθέση που θέλω αλλού. Την ψηλιάστηκα εγώ με τα γουφάρια, αλλά λέω ας κάτσω μέχρι τώρα, ήδη είναι 4 και η ώρα. Και άρχισαν και χτυπάνε εδώ τώρα μπροστά, σκούπισαν εδώ, φάγανε ό,τι ήταν να φάνε και τώρα άρχισαν και από εδώ. Τα δολώματα όπως τα ρίχνα, ακριβώς το ίδιο τα ρίχνα, τα βγαζα. Ούτε οι σκολαπέντρες δεν πήγαιναν να τα φάνε, ούτε γοβγί, ούτε πορφύρες. Τίποτα, δεν κυκλοφορεί τίποτα, ψυχή, ζώντα, τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Φεύγουμε, δεν καθόμαστε να περιμένουμε τίποτα το πρωί, γιατί το πρωί πάλι θα φέρουν οι κύριοι γοφάρι εδώ και ιστορίες. Έχει πάρα πολύ σαρδελά μέσα. Πάμε για ξεκούραση. Άλλο βίντεο, καλύτερο. Καληνύχτα παιδιά. Γεια σας παιδιά. Σήμερα είμαστε στον Αστακό, μετά από... Γεια σου φίλε! Μετά από ένα αποτυχημένο ψαρεματάκι που κάναμε πριν 4 μέρες, όπου είχε γοφάρια. Από ό,τι έμαθα εδώ τώρα τα γοφάρια είναι πάντα στη γύρα. Και όπως είχα πει και στο τέλος του βίντεο εκείνου, ότι τα γοφάρια ή έχουν διώξει τα ψάρια και τα έχουν πάει πολύ βαθιά, ή έχουν έρθει τα ψάρια τόσο έξω στην παραλία που είναι σχεδόν πάνω στον κόσμο, στην άμμο. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο, επειδή τώρα εδώ είναι κόσμος και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα καλάμια, θα φέρουμε το ρώσικο το εργαλείο, την πατέντα, για να κάνουμε ένα ψαρεματάκι με τη ρώσικη πατέντα εκείνη για τα ψαράκια, με το λάστιχο. Δεν θα δείξω τώρα πώς θα το στήσουμε, γιατί θα πάρει ώρα, θα κάτσω μόνος μου μπαμ να το φτιάξω και μόλις είναι έτοιμο θα σας το δείξω. Παιδιά, είναι έτοιμο εδώ πέρα το εργαλείο, το έχω ρίξει. Εδώ επειδή είναι τσιμέντο, έβαλα τη βάση αυτή που φτιάξαμε, τη γωνιά και τον αποστάτη. Εδώ είναι τα εργαλεία, θα ψαρέψουμε με κατεψυγμένο καραβιδάκι και λίγο καβούρι. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Κόσμος εδώ, πάει και έρχεται, καράβια, βάρκες. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι μεσημέρι, είναι πρωί προς μεσημέρι.
έχει, εδώ μέσα ο Λούπια όλοι.
Αυτή εδώ πέρα, παιδιά, η μερίδα πήρε στο Κατσιμάμαλο και πήρε και πολύ άγρια. Δεν ρίσκα να τη φέρω μέχρι την άκρη να τη βγάλω. Αν ήταν πιο βαθιά τα νερά, θα την έβγαζα με απόχεια από την άκρη. Τώρα που είναι πιο ρηχά, μπήκα και την έβγαλα με το. Μπήκα μέχρι μέσα και την έβγαλα. Έχει λαμπαδία σου ίδιος, παιδιά, θα βάλω μια μπλουτζίτσα γιατί δεν παλεύεται άλλο. Πήραμε και τούτο εδώ το μωρό, παιδιά. Όλα τα άλλα έχουν αφαιθεί. Αυτή θα κρατηθεί κιόλας. Και τέλος τώρα, θα κάτσουμε λίγο ακόμα. Δεν παλεύεται ο ήλιος, παιδιά. Έχει καεί ο τόπος. Έχω καεί από όλες τις μεριές. Θα κάτσουμε λίγο ακόμα. Ό,τι κάνουμε τώρα και φεύγα. Δεν μπορώ άλλο. Yeah. Δεν αντέχω. Κάηκα, δεν αντέχω άλλο. Εντάξει, δύο ψαράκια καλά είναι. Καλός ψαράς δεν είναι αυτός που όταν βρίσκει ψάρια του σπίνει το αίμα. Αν καθόμουν μία ώρα ψαρεύω εκεί πέρα. Και πήρα αυτά τα ψαράκια. Αν καθόμουν παραπάνω, θα έπαιρνα κι άλλα. Αλλά σας είπα, καλός ψαράς δεν είναι αυτός που του πίνει το αίμα. Καλός ψαράς είναι αυτός που παίρνει ένα-δυο ψαράκια και μετά πάει σπίτι του. Έτσι θεωρώ εγώ τον καλό ψαρά. Ας έχει μέσα χίλια. Θα μπορούσα να κάτσω όλη τη μέρα εκεί να παίρνω ψάρια. Φεύγω, παίρνω την οικογένεια, πάω για μπάνιο, δεν την παλεύω άλλο. Έχω λαμπαδιάσει, το μεροκάματο να έκανα.
Να είστε όλοι καλά, παιδιά, που παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε ο Μπαρμπαράκιας ότι τα ξέρει. Πήγαμε στη μεριά που πήραν τα ψαράκια, τα πήραμε. Πριν δύο μέρες, παιδιά, είδατε εκεί πέρα τρεις μέρες, είδατε ότι παίζαν τα γουφάρια εκεί πέρα και σας είπα, ή έχουν πάει βαθιά στο πέλαγος ή έχουν βγει στην παραλία. Ακόμα εξακολουθούσαν να παίζουν γουφάρια, επομένως τα ψάρια ήταν ακόμα εκεί. Τα πήραμε. Τώρα επιβιβάζεται και η οικογένεια στο αυτοκίνητο. Μπες, αγάπη. Ναι, κορίτσι, μπες. Κλείσε καλά την πόρτα. Λοιπόν, παιδιά, να είστε όλοι καλά. Σύντομα τις ερωτήσεις σας να είναι σύντομες, παρακαλώ, για να μπορώ να απαντάω. Μην μου γράφει κάποιο ολόκληρα κατεβατά με ερωτήσεις. Δεν πρόκειται να απαντήσω, παιδιά. Είναι περιορισμένος ο χρόνος μου. Να διαβάζετε τα σχόλια και τις περιγραφές, γιατί ενδεχομένως να βοηθείτε περισσότερο από απορίες που δίνω εκεί ή από κάποιους άλλους φίλους που έχω ήδη απαντήσει και μπορεί να έχετε την ίδια απορία. Τα βίντεό μου να τα βλέπετε από την playlist, γιατί εκεί πέρα τα έχω ταξινομημένα αναθεματική σειρά και θα τα βλέπετε όλα ανάλογα τι θέλετε να δείτε. Δηλαδή, αν ανοίξω τα ψαρέματά μου για παράδειγμα τώρα, θα δείτε όλα τα ψαρέματά μου με λάστιχο. Από πάνω θα δείτε όλα τα ψαρέματά μου γενικά. Τα έχω έτσι φτιαγμένα. Για να μην μου λέτε πού είναι το τάδε βίντεο, πού είναι το τάδε βίντεο. Playlist, παιδιά, όλα playlist. Σας ευχαριστώ που βλέπετε τα βίντεό μου και η παιδιά το αυτοκίνητο. Σας αφήνω μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε γεροί, να είστε όλοι καλά. Σας ξαναευχαριστώ που με βλέπετε. Γεια σας.